Η Μαρία Παναγιωτακοπούλου γεννήθηκε στο Αίγιο. Είναι φιλόλογος και συγγραφέας, υπεύθυνη των εκδόσεων Ειδήφωνο. Το συγγραφικό της έργο ξεκινά το 2007 και είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Έχει επίσης γράψει κείμενα και σκηνοθετήσει παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Αρχείο Δύο Πάτρας, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, συνεργαζόμενοι με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Σημαντικές στιγμές στην καλλιτεχνική της πορεία είναι η σκηνοθεσία στην κεντρική σκηνή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών της παράστασης «Καφέ Αμάν, το καρναβάλι της πόλης» το 2020 σε κείμενο δικό της. Το τελευταίο της βιβλίο, «Κωστής Παλαμάς, οι μουσες που αγάπησα», ανέβηκε ως θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Βαλτινό και σε σκηνοθεσία του ίδιου, ενώ το καλοκαίρι του 2022, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή, συνεργάστηκε με τη Λιδία Κονιόρδου σε κείμενο που είχε γράψει με τίτλο «Πατρίδες της καρδιάς μου». Υπεύθυνη των εκδόσεων Ειδήφωνο έχει ιδιαίτερα επικεντρωθεί στην καταγραφή αληθινών μαρτυριών, διηγήσεων και αφηγήσεων απλών ανθρώπων, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τις προσωπικές μνήμες και τις ζωές των απλών ανθρώπων μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για κάθε εποχή. Είναι παντρεμένη με τον συνθέτη Σάκη Παπαδημητρίου και έχει δύο κόρες, την Άσπα και την Έλενα. Είμαστε στο Αίγιο με μια υπέροχη δέσποινα, το Μαράκι, τη Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Βρισκόμαστε στο Ειδήφωνο, ένα χώρο με πάρα πολύ αγάπη πλαισιωμένο και θα σου πω ότι αισθάνθηκα με τον μπήκα στο χώρο. Αισθάνθηκα ότι είμαι μέσα σε μια τσαγερή, αλλά με όλο το φάσμα της ιεροτελεστίας. Δηλαδή ένας ωραίος χώρος, σε προδιαθέτει να πεις ένα ωραίο τσάι, να συζητήσεις και να αισθανθείς χαλαρά και όμορφα. Ξέρεις, έπεσες πάλι, νομίζω ότι όταν το έχω συζητήσει και άλλη φορά, η αισθητική μας τέριαζε, Λένα. Μου σε ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες και με επισκέφθηκες και είσαι στο Αίγιο, στην πόλη μου και που επέλεξες να έρθεις και στο χώρο μου εδώ, στο Ειδήφωνο. Το τσάι είναι αυτό που όταν ξεκινήσαμε είπαμε όλοι ότι εδώ θα προσφέρουμε και λίγο τσάι. Και μάλιστα οι κόρες μου λένε, μαμά, ξέρεις, πρέπει να τα βιβλία να τα κατηγοριοποιήσεις βάσει γεύσεων τσαγιού. Πάρα πολύ. Κοίτα λοιπόν πώς... ιδέα marketing. Θα σου πω και από την προσωπική μου εμπειρία. Δηλαδή, θυμάμαι σε πρώτο ροβείο στη Γερμανία, όταν διάβαζα ελληνικά βιβλία, ήθελα είτε ένα ζεστό τσάι, είτε ένα ζεστό καφέ. Δηλαδή, το είχα συνδυάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, είδες πώς τέριαξε λοιπόν η άποψή σου. Λοιπόν, από τις έφωνες μνήμες του κυρίου Σάκη Παπαδημητρίου περνάμε στο Ειδήφωνο με την κυρία Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Βιβλία, συγγραφείς, λέξεις, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Λοιπόν, να πω το εξής λοιπόν. Εγώ στη ζωή μου ήμουν φιλόλογος. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου, σπούδασα φιλολογία, δίδαξα στα σχολεία για 30 ολόκληρα χρόνια και καθώς έφτασα στο τέλος και πήρα σύνταξη από αυτό τον ωραίο χώρο που έζησα τόσα χρόνια, ήρθε και με βρήκε αυτή, δεν το πω δουλειά, αυτό το πάθος. Εγώ... Είχατε μάλλον ραντεβού, ήταν συναντημένο. Είχα ραντεβού, αλλά θα σου πω κιόλας ότι κάπου ήταν λίγο καρμικό όλο το πράγμα. Εγώ καταρχήν προέρχομαι από μια οικογένεια όπου η μαμά μου, ως δασκάλα ήταν κι αυτή, έγραφε βιβλία. Όταν λοιπόν πήρα από εκεί και ένα γονίδιο τέλος πάντων και άρχισα και εγώ να γράφω βιβλία πριν ξεκινήσει όλο αυτό το κομμάτι το εκδοτικό. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που έβγαλα ήταν αφιερωμένο στην μαμά, είπα θέλω να της κάνω μια έκπληξη. Έφτιαξα λοιπόν ένα πολύ πρόχειρο έτσι βιβλιαράκι και έγραψα από κάτω εκδόσεις Ειδήφωνο. Και γιατί το Ειδήφωνο υπήρχε ως μια εταιρεία πολιτισμού, την οποία είχα εγώ και ο Σάκης, έβαλα λοιπόν εκδόσεις Ειδήφωνο και τη το χάρισα. Αυτό ήταν το σποράκι. Έτσι. Υπήρχε αυτό το σποράκι, το οποίο εγώ ποτέ τότε δεν είχα φανταστεί το 2005, ας πούμε, ότι μπορούσα να ασχοληθώ, θα ήταν μετά, άλλαξε την πορεία ζωής μου ουσιαστικά, δηλαδή έχω ξεχάσει, είναι σαν να υπήρξε μια τομή, το πριν και το μετά. Και κάποια στιγμή λοιπόν πέρασαν τα χρόνια
Και μία τυχαία φίλη μου, μου είπε τυχαία, έχεις εκδόσεις, έχω δει ένα βιβλίο που έχεις εκδώσει. Και λέω, ναι, έχω εκδόσεις. Έτσι, έχω εκδόσεις. Από εκείνο το ωραίο, από εκείνο το βιβλιαράκι που μου λέει έχεις εκδόσεις, σκέφτηκα, δεν είπα όχι, ξέρεις, μια, ήταν απλά μια, ένα δώρο για μαμά. Ναι, λέω, έχω εκδόσεις. Και από τότε λοιπόν, το 2012, 2013, 2014, ξεκινάω δειλά-δειλά και αρχίζει η έντονη παρουσία μου στον εκδοτικό χώρο μετά το 2015-2016. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και ο ίδιος συγγραφέας να αλλάξει την όχθη και να πάει απέναντι εκεί που είναι η δημιουργία, είναι η τεχνική και η μεθοδολογία, ώστε από τις ωραίες λέξεις να περάσουμε λοιπόν σε ένα βιβλίο. Σε ένα βιβλίο. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπήκα καν σε αυτή τη διαδικασία. Ίσα-ίσα εμένα με βοηθάει πάρα πολύ ώστε η σχέση μου με τους συγγραφείς να είναι διαφορετική ίσως. Δεν αντιμετωπίζω τον συγγραφέα σε καμία περίπτωση ως έναν απλά συνεργάτη που έρχεται ή το βιβλίο του σε ένα προϊόν, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζω το βιβλίο ως προϊόν. Εγώ το βιβλίο το βλέπω μια περιπέτεια, μια περιπέτεια συναισθηματική. Ταλαιπωρούμε και εγώ μαζί με τον συγγραφέα. Και από τη στιγμή που ξεκινάμε, δίνουμε τα χέρια, αρχίζει ένα ταξίδι το οποίο έχει μια μαγεία. Εγώ έχω παθιαστεί πραγματικά με το όλο αυτό κομμάτι, γιατί είναι ταυτόχρονα και δημιουργικό, έχει και εικαστικό αποτέλεσμα, πέρα από το προϊόν. Αλλά αυτή η σχέση που αποκτώ με τους συγγραφείς είναι μοναδική. Σέβομαι, αγαπώ τους συγγραφείς πάρα πολύ, τους βοηθάω όσο μπορώ και τους αντιμετωπίζω σαν συνεργάτες, σαν συνταξιδιώτες. Συνταξιδιώτες, κρατάμε. Και μπορώ να σου πω και τι αισθάνομαι, το έχω πει και άλλη φορά. Αισθάνομαι σαν με ευτήρα, αισθάνομαι. Ευτήρα. Ναι. Yeah. Σαν γιατρός. Δηλαδή κάποιος κυοφορεί, ένας συγγραφέας κυοφορεί για πολύ χρονικό διάστημα ένα μωρό, ένα πνευματικό παιδί και εγώ έρχομαι λοιπόν με πολύ σεβασμό να το φέρω στον κόσμο και το βοηθάω με κάθε τρόπο να το φέρω στον κόσμο και εκεί αισθάνομαι μία ότι έχω ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνω. Είναι λειτουργήμα λοιπόν. Εντελώς τυχαία ζήτησα από τον Μάριο να πιάσει λοιπόν τρία βιβλία. Το ένα μάλιστα ήταν, λέμε γερμανικά, Volltreffer, έπεσε ακριβώς. Γιατί μας έκανε εντύπωση το ίδιο βιβλίο. Έχουμε χημία με τον Μάριο. Εδμόνδος, πώς να γίνεις Έλληνας σε 35 μαθήματα. Όταν λοιπόν σου ήρθε αυτός ο τίτλος, ναι, αυτός ο συγγραφέας, τι ένιωσες? Καταρχήν όταν με πήρε αυτός ο συγγραφέας τηλέφωνο, είχε δει τις εκδόσεις τυχαία σε μία ανάρτηση που είχε κάνει το Βήμα. Και για ένα βιβλίο μας άλλο και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει αν θα μπορούσε να εκδώσουμε ένα βιβλίο του αλλά με ψευδόνυμο, γιατί δεν είναι το όνομά του αυτό. Ναι, ναι. Δεν ήθελε καν να εμφανιστεί ποτέ και πουθενά. Ήθελε να γράψει αυτό το βιβλίο που ουσιαστικά είναι ένα σαρκαστικό βιβλίο που είναι ένα εγχειρίδιο το πώς θα γίνεις Έλληνας, αλλά μέσα από αυτό φαίνεται όλη η καθημερινότητα του Έλληνα, του Ελληνάρα. Ήθελε λοιπόν να, με χιουμοριστικό τρόπο, σαρκαστικό, να δώσει αυτά τα... αυτό το... Εγώ το είπα, δεν έχω ένα... Λοιπόν, τρέξε μικρούλι. Πηγαίνουμε στο μάθημα, δεν είναι, είναι μαθήματα. Μαθήματα. Λοιπόν, τρέξε μικρούλι. Ήρθε η ώρα να πάρεις την οικογένεια και να εκδράμεις την ελληνική επαρχία και την υπέροχη ελληνική φύση. Σπουδαία ιδέα και καλά να περάσετε. Θα χρειαστεί όμως να χρησιμοποιήσετε την εθνική οδό. Ως καλός και νομοταγής πολίτης, πόσο μάλλον ως φιλοξενούμενος σε αυτή τη μοναδική χώρα, γκουγκλάρεις για να δεις ποια είναι τα όρια ταχύτητας. Χαμηλά πολύ είναι αλήθεια σε σχέση με την πλειονότητα των αναπνιγμένων κρατών. Dura Lex, Set Lex, ωστόσο. Ρυθμίζεις το Auto Cruiser αναλόγως και ξεκινάς για το υποσχόμενο Σαββατοκύριακο στην ελληνική επαρχία. Λίγα μόλις λεπτά, κοιτάζεις δεξιά, κοιτάζεις αριστερά, κάτι δεν πάει καλά. Βρε, μήπως είμαι σταματημένος στη μέση του δρόμου. Μήπως χάλασε το αυτοκίνητο και θα πρέπει να ανοίξω την πόρτα να κατεβώ. Ψευδεστήσεις, αγαπητέ μας φίλε. Είναι ώρα να μάθεις και εσύ, ως φιλόδοξος μελλοντικός πτυχιούχος Ελληνάρας, ότι οι πινακίδες με τα όρια ταχύτητα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο έχουν μόνο διακοσμητική αξία. Κανείς, μα κανείς, δεν τα τηρεί. Γι' αυτό ξύπνα κι εσύ, όσο είναι καιρός ακόμα. Lex είναι ο νόμος, Dura είναι ο σκληρός νόμος και το Set Lex, λατινογενές, θα το βρούμε και θα κάνουμε το voice over. Πολύ έτσι λοιπόν,
ταξιδέψαμε και με τον Εδμόνδο, γιατί ο Εδμόνδος είναι το ψευδώνυμο, αλλά Εδμόνδος ήταν ένας Γάλλος περιηγητής, ο οποίος την εποχή του Όθωνα πέρασε από την Ελλάδα και έγραψε τα κακώς κείμενα των Ελλήνων που είδε. Όχι με στόχο να τους κατηγορήσει, αλλά να τους, λίγο να τους περιπέξει με όλα αυτά που έβλεπε την εποχή εκείνη. Οπότε υπήρχε αυτό το... Και πώς είναι, καλή ώρα, βλέπουμε η πραγματική επιτυχία μιας αποτυχημένης εξωματικής μας, λέει η κυρία Εφιτσέλιου, πριν μιλήσαμε για το κετό. Ναι, κοίταξε να σου πω, αυτό το βιβλίο με το που έφτασε στο μηνύματά μου, αμέσως κάτι με ταρακούνησε, χωρίς καν να το διαβάσω σχεδόν. Λόγω του ότι έχεις και το φίλτρο της μητρότητας. Σαφώς, αλλά η επιτυχία και η αποτυχία μαζί, δύο λέξεις οι οποίες είναι αντίθετες, στον ίδιο τίτλο, για να δώσουν τη σημασία αυτής της έννοιας. Όταν το διάβασα ήταν ακόμα πιο συγκλονιστικό, γιατί είναι η μαρτυρία, η θνή μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία περνά τη ζωή της μαζί με άλλες γυναίκες στο μείον 2 του μητέρα, εκεί που γίνονται εξωσωματικές. Και καταλαβαίνει αυτή η γυναίκα ότι μόλις μετά από πολλές αποτυχημένες, η πραγματική επιτυχία είναι, ξέρεις ποια, Λένα, όταν αποφασίζει η ίδια ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός το παιδί. Ότι δεν μπορεί να χάσει τη ζωή της, τη σχέση της, τους φίλους της, τον άντρα της, περιμένοντας κάθε μήνα να γίνει αυτό και χάνοντας χρόνια από τη ζωή της. Αποφάσισε λοιπόν ότι αν εναρθεί θα γίνει. Με την εξωσωματική. Και η επόμενη εξωσωματική άλλαξε όλο το σκεπτικό της, άλλαξε με τρόπο. Την κοσμοθεωρία της. Και τους γιατρούς της όπως της είχαν πει και τα κατάφερε μια χαρά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι πέτυχες εσύ με αυτό. Είμαστε σελίδα 45. Αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις Παναγίες, μας λέει εκ του πλησίων ο μεγάλος Οδυσσέας Ελίτης. Η μάνα μου. Και ένα τέταρτο μητέρα αρκεί για 10 ζωές. Και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου. Ακριβώς. Πάρα πολύ συγκλονιστική και η γραφή της Έφης είναι συγκλονιστική και ξέρεις, είναι μερικά βιβλία, θα σου πω ότι κάθε μέρα παίρνω αρκετά, έτσι, κείμενα από ανθρώπους που θέλουν να εκδώσουν βιβλία. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά είναι μερικά τα οποία πραγματικά μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι τόσο στη θεματολογία, γιατί και η θεματολογία είναι σημαντική, όσο στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αφήσει στη συγγραφική του ικανότητα. Ναι. Σε αυτό το οποίο πώς μεταδίδει, πώς γράφει. Και επιλέγω διάφορες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μου αρέσει μια συγγραφική μόνο φόρμα, μου αρέσουν διάφορα είδη. Να, αυτόν τον καιρό, ας πούμε, ετοιμάζουμε ένα βιβλίο. Ένα απλό μυθιστόρημα είναι. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Είναι ιστορία μιας γυναίκας. Και να πω το εξής, ότι δίνω πάρα πολύ σημασία στις αληθινές ιστορίες των ανθρώπων, των απλών, καθημερινών. Αυτό είναι ένα μότο του Ειδηφών. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να μου φέρει ο άλλος ότι με ρωτάει. Και τι σημασία, τι τον ενδιαφέρει τον άλλον η ιστορία του παππού μου. Η ιστορία του παππού μου ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και εγώ έχω γράψει βιβλία τέτοια που να είναι η ιστορία του παππού μου. Έχω γράψει τη δική μου ιστορία του παππού, του Σάκη, ας πούμε. Γιατί η ιστορία του καθενός είναι μοναδική και μπορεί αυτή η μικροϊστορία είναι αυτή που συνθέτει τη μεγάλη ιστορία. Δίνω λοιπόν βάση και προκαλώ και προσκαλώ τους συγγραφείς, αν έχουν βιωματικές ιστορίες που αφορούν τους ίδιους μέσα σε μια φάσεις ζωής που μπορεί να είναι κοινωνικά, πολιτικά γεγονότα, οικονομικές καταστάσεις, οτιδήποτε συναισθηματικά, είναι πολύ σημαντικά να τα εκδώσει. Παίζει ρόλο πώς είναι η γραφή. Τώρα λοιπόν το τελευταίο που ετοιμάζουμε είναι η ιστορία μιας απλής γυναίκας, η οποία μεγάλωσε, γεννήθηκε αρχές του αιώνα, το 1900, πέθανε το 1960, αλλά μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή της, όλη η ζωή της, οι σχέσεις της, η Ελλάδα του 40, η Ελλάδα του 30, του 40, του 50, όλο αυτό περνάει μέσα από αυτό το μυθιστόρημα και είναι συγκλονιστικό ο τρόπος τον οποίο είναι γραμμένο. Τώρα, με έχεις βάλει στην πρίζα, αυτόν τον καιρό ετοιμάζω κάποιες σημειώσεις να πω εδώ από βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Μπαμπά, μαμά, εγώ φταίς» και σχετίζεται με το διαζύγιο και είναι η οπτική του παιδιού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και βλέπεις τελικά ότι μέσα από τη γραφή έρχεσαι αντιμέτωπος και με τους ίδιους τους δαιμονές σου και δαμάζονται πράγματα. Σαφώς. Όταν θα το ολοκληρώσω θα σου το στείλω. Θα μου το στείλεις. Πολύ ενδιαφέρον και το θέμα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό που μπορεί εσύ να έχεις γράψει γιατί αφορά εσένα, στην ουσία μπορεί να αφορά πάρα πολύ κόσμο που δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να αφορά. Είναι πολύ σημαντικό και εκεί ας πούμε αυτή η σχέση μου εμένα με τον συγγραφέα είναι αυτό να μπορέσω αυτό το κείμενο που έχει γράψει να μπορεί και ο ίδιος, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο που έρχονται και μου λένε είναι έτοιμο και μόλις το παίρνω εγώ και ζω είναι έτοιμο, έτσι φεύγουμε για το γραφείο, μου λέει περίμενε λίγο, μπορεί να τους πω εγώ μια, ξέρεις, μια ιδέα και η περισσότερο, το 99,9% μετά από το πρώτο που μου είναι έτοιμο στο στέλνω για τυπογραφείο, μπορεί να δουλέψουμε και τρεις μήνες ακόμα να το. Το ήταν έτοιμο. Ναι. Στα χέρια μου έχω μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και βλέπω είναι Έλενα Λεόνι. Ναι. Άρα τελικά όλη η οικογένεια ναι. έχει αυτό το μικρόβιο. Έχει όλη το μικρό οικογένεια, γιατί το λέω είναι μια βιοτεχνία εδώ. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Είναι μια έτσι, οικοτεχνία, θα έλεγα καλύτερα. Νεόν και ακριβώς, αλλά. Η αγάπη, αλλά και πρακτικά. Η Έλενα είναι η κόρη μου, η οποία και είναι εικαστικός γιατί έχει τελειώσει και τη σχολή καλών τεχνών. Και έτσι λοιπόν είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει όλο το εικαστικό κομμάτι των εκδόσεων, τα εξώφυλλα, τις εικονογραφήσεις. Και η άλλη μου η κόρη, Άσπα, η οποία έχει αναλάβει περισσότερο το επικοινωνιακό κομμάτι που είναι τα Instagram, ιστοσελίδα. Είναι εξαιρετική μουσικός. Είναι μουσικός και δασκάλα μουσικής αυτή τη στιγμή, διδάσκει στα Καλάβρητα. Γενικά υπάρχει, οι γυναίκες της οικογένειας έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά έχετε και έναν χρυσό πατέρα. Αλλά έχουμε έναν χρυσό, ναι, ασφαλώς, ο οποίος είναι, ξέρεις, είναι αυτή η υποστήριξη όλου αυτού που γίνεται, του έργου μας. Να πω όμως, Ελένο, το ειδήφωνο, είναι, το ένα κομμάτι του είναι εκδόσεις, εκεί στο άλλο κομμάτι εμπλέκεται ο Σάκης, γιατί είναι μια εταιρεία πολιτισμού που ασχολούμαστε όχι μόνο με την έκδοση βιβλίων, αλλά και με την έκδοση σε εισαγωγικά, με την παραγωγή παραστάσεων, εκδηλώσεων και όλα ό,τι κάνουμε με το Σάκη γίνεται μέσα από το ειδήφωνο. Παραστάσεις σπουδαίες που έχουμε κάνει κατά καιρούς με καταξιωμένους ηθοποιούς, συνθέτες, μουσικούς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπεις τελικά ότι και η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει. Δηλαδή, παρακολουθώ τελευταία διάφορες εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα. Η Φέρμη, τα χαμόγελα. Γιατί όσο να πάει και να στηθεί ένας άνθρωπος μπροστά από μια κάμερα, το χαμόγελο είναι φάρος φωτεινό, δηλαδή μου εκπέμπει. Εκπέμπει ενέργεια, ζωή. Ασφαλώς, μπορεί να είναι και έτσι. Είναι και αυτό που νιώθεις, το βγαίνει προς τα έξω. Να πούμε ότι το βιβλίο που κρατάω είναι της κυρίας Νάγιας Νικολοπούλου και θέλουμε να διαβάσουμε λίγο το πιστόφυλλο. Η Ήλιδα καταφέρνει να εισχωρήσει το δάσος και με το εκτυφλωτικό της φως φωτίζει μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Ένα δάσος γεμάτο με σκουπίδια. Η Άννα η Νεράιδα, η Νέτα η Χελώνα, ο Ρέτος ο Σκαντζόχυρος και όλα τα πλάσματα του δάσους δεν αντέχουν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες και αντιδρούν. Θα καταφέρουν με τη βοήθεια των προσκόπων να το καθαρίσουν και να γίνει ξανά όπως ήταν πριν. Ποιος είναι ο ρόλος της ανακύκλωσης που θα κάνουν οι πρόσκοποι? Οι περιπέτειες των φίλων μας ξεκινούν αμέσως τώρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πλέον βλέπουμε μια εστιασμένη τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα όλου του ευρωπαϊκού κεκτημένου το ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και πρέπει ήδη να κάνουμε συνέργειες για να προλάβουμε τα δυσάρεστα που έρχονται. Ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Κάναμε μια μεγάλη παρουσίαση με πολύ κόσμο και συνεχίζεται αυτό γιατί είναι η ανακύκλωση, γιατί είναι η βοήθεια τα σκουπίδια μας που, και με τη βοήθεια του Δήμου και έτσι μας στηρίζει. Αξίες της πράσινης οικονομίας, ναι, της κυκλικής οικονομίας. Ασφαλώς. Και το βλέπουμε λοιπόν σταδιακά σε όλα το φάσμα της ζωής και στο επιχειρήν, αλλά όλα ξεκινούν από εδώ, από ένα βιβλίο. Από ένα βιβλίο. Έτσι. Η ευαισθητοποίηση να ξεκινήσει από την στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος και το βιβλίο έχει αυτό το ρόλο. Έχει αυτό το ρόλο. Πώς είναι η απήχηση τώρα, εσύ είσαι εδώ πέρα, ένας εκδοτικός οίκος στο Αίγιο. Τι λέει ο κόσμος, κοίταξε, πώς το εισπράττει. Είναι ένα θράσος αυτό, το να είσαι σε μια μικρή πόλη και να έχεις εκδοτικό οίκο.
Μου είπε μάλιστα ένας φίλος συγγραφέας που είχε έρθει ότι πολύ λίγες επαρχιακές πόλεις έχουν εκδοτικό οίκο και κάποιες μάλιστα που είχαν έτσι μεγάλες πόλεις της επαρχίας δεν το κράτησαν το. Όλοι έχουν μαζευτεί στην Αθήνα, ούτε καν και η Θεσσαλονίκη ελάχιστα. Πώς είναι λοιπόν να έχεις ένα εκδοτικό οίκο? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ότι δίνω τη δυνατότητα στην πόλη μου να μπορεί να, οι συγγραφείς, οι άνθρωποι που έχουν μία διάθεση να γράψουν, να τους δίνουν την ευκαιρία να έρθουν σε μένα και να εκδώσουν το βιβλίο τους, παρόλο που έχουμε κάνει μεγάλο άνοιγμα σε όλη την Ελλάδα πια, έτσι, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά αυτό που έχω καταφέρει νομίζω είναι να έχω φτιάξει έναν χώρο όπου πολλοί άνθρωποι έρχονται να ρωτήσουν πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, τι σημαίνει να εκδώσεις ένα βιβλίο. Γιατί το να εκδώσεις ένα βιβλίο δεν είναι πολύ απλό στην εποχή μας. Μπορεί ακόμα και ιντερνετικά να μπεις στο κομπιούτερ και να εκδώσεις ένα βιβλίο ή να στείλεις ένα email και να εκδώσεις ένα βιβλίο. Όμως ο συγγραφέας έχει ανάγκη να μάθει γενικώς όλη τη διαδικασία όλη αυτή, γιατί είναι μια ψυχική του κατάθεση. Δεν είναι ότι το στέλνω κάτι και του φέρνει σε ένα κιλό τυρί, ας πούμε. Δεν είναι ένα γιατί κιλό ψυχή. Έτσι, δεν μπορεί να πάρει λοιπόν πίσω ένα κιλό. Έχει ανάγκη λοιπόν να είναι εδώ, να μιλάμε συνεχώς. Το ότι μπορεί λοιπόν να έρχεται εδώ στο χώρο, να μιλάμε, να μου να δείχνει. Πίνει τσάι. Να πίνει τσάι, να μου δείχνει. Και πέρα από όλα αυτά λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όσο ανοίγουν χώροι πνευματικοί, τόσο λίγο θα επηρεάσουν ακόμα και τη μικρή γειτονιά αυτή που μπορεί να είμαι εγώ, να την επηρεάσουν γιατί περνάει ο κόσμος και λέει βιβλία. Όσο ανοίγουμε πνευματικούς χώρους, τόσο πιο καταφέρουμε πράγματα. Έχουμε και μια ψυχική ανάταση. Ασφαλώς. Δηλαδή το χρώμα, το περιποιημένο πεζοδρόμιο, η γλαστρούλα που θα μπει. Ακριβώς. Είναι φροντίζουν μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό που καταφέρνω. Πάει πάρα πολύ καλά γιατί εγώ δεν το βλέπω οικονομικά το πάει καλά. Για μένα το πάει καλά σημαίνει ότι έχω μια θετική ανταπόκριση. Mm-hmm. Ότι έρχονται άνθρωποι και γνωρίζουμε και μιλάμε και για άλλα πράγματα πέρα από τα βιβλία. Ότι είναι ένα σημείο αναφοράς και με αφορμή το ειδήφωνο και τις εκδόσεις οργανώνουμε και ωραία πράγματα. Όπως είχαμε, αν το έχεις παρακολουθήσει, το πρώτο φεστιβάλ αφήγησης παιδικού παραμυθιού. Φυσικά. Που και πήγε εξαίρετα. Χαμός. Παραμυθάδες, λοιπόν, έδωσα την ευκαιρία στους παραμυθάδες μου να έρθουν σε επικοινωνία με το αναγνωστικό τους κοινό, τα μικρά παιδάκια και όχι μόνο, να ανταλλάξουμε και να γίνει μια παραμυθένια, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο παραμυθένιο. Και με αφορμή αυτό έχω και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάζω με τους ποιητές μου, με όλους. Σεμινάρια δημιουργικής γραφής, εικονογράφησης. Ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Έχουμε και σεμινάρια και εικονογράφησης. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Και ίσως λοιπόν και μπορεί να συνεργαστώ και με τις νέες που ετοιμάζονται στο Αίγιο. Βέβαια, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά και πριν ήμασταν στο Μουσείο της Σταφίδας. Ναι. Είχαμε μια απίστευτη ξενάγηση από τον κύριο Κώστα Μακρύ, ο οποίος είναι 10 χρόνια στην εταιρεία, αλλά η αγάπη, η δίψα να δώσει όλο αυτό και να αφήσει αυτό το απόσταγμα στην ψυχή μας ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν μία από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου σήμερα. Με όλα αυτά που έχουμε δει, σημείο αναφοράς το Μουσείο της Σταφίδας, δηλαδή. Ναι, ναι, ήταν. Στράγγιξε μέσα σου. Παίζει ρόλο ο άνθρωπος που μου είπες ότι έχει το πόσο πάθος. Αν δεν έχεις πάθος για ένα πράγμα, δεν μπορείς να μεταφέρεις και να μεταδώσεις στον άλλον. Μόνο το πάθος, αυτό το βλέπω παντού. Όταν ο άνθρωπος έχει πάθος για τη δουλειά του, θα πείσει τον άλλον. Θα πείσει τον άλλον και θα τον παρασύρει σε αυτό που κάνει. Γλυκά. Ο λόγος που έχουμε έρθει και κάναμε λοιπόν τη συνέντευξη είναι, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, το διασυνολικό πρόγραμμα Fame Road. Αύριο είναι τα εγγένεια, έχουμε λοιπόν και τους Ιταλούς εταίρους, θα λάβουν χώρα διάφορες έτσι ωραίες εκπλήξεις. Θέλω να μου πεις, επειδή το ζεις εκ των έσω, πώς ήταν όλο αυτό σαν εμπειρία με την τριβή αυτού του είδους, την προσέγγιση. Εννοείστε ότι. Τι ακριβώς εννοείς? Έχετε ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται στο Αίγιο. Προτείνει, ας το πούμε, μία γέφυρα διασύνδεσης ανάμεσα Ελλάδα και Ιταλία. Άρα, μία ενεργή εξωστρέφεια και δίνει και ρεφίσματα σε ανθρώπους καλλιτέχνες, δημιουργούς, να δουν άλλες οπτικές, ενδεχομένως άλλες τεχνικές. Κοίταξε να δεις.
θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό το διασυνοριακό. Δηλαδή να μπορείς, ας πούμε, το να κάνεις πράγματα τα οποία τα κάνεις για τον εαυτό σου και σε μια πόλη περιορισμένα, και αυτή η εσωστρέφεια θα βοηθάει σε καμία περίπτωση. Είμαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει σε αυτή την εξωστρέφεια και σε αυτή την προς τα έξω έτσι, ανάπτυξη. Θα ήταν πολύ ευχής έργο πραγματικά να μπορούσαν άνθρωποι από διάφορα μέρη και χώρους. Και χώρες. Και χώρες, φυσικά, χώρες και χώρους και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των πραγμάτων να μπορέσουν να συνυπάρξουν και να συμβαδίσουν, να συνεργαστούν και να βγει ένα αποτέλεσμα. Εγώ, ας πούμε, στη δικιά μου, από το εσωτερικό μου το κομμάτι, θα μπορούσα πολύ άνετα. Και έχω μιλήσει με ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, πώς μπορεί, ας πούμε, ένα βιβλίο να μεταφραστεί σε δύο γλώσσες, ας πούμε, και να έχουμε και τη Σαλάμ π.χ. που έχουμε εδώ τη γατούλα τη Σαλάμ, η οποία είναι Γεια σου Σαλάμ, η οποία είναι η γάτα πρόσφυγα. Ήρθα τη Συρία η Σαλάμ. Ήρθα τη Συρία μέσα σε μια βάρκα. Σαλάμ αλέκουμ Σαλάμ. Κατάφερε να ζήσει, αλλά έφτασε και μέχρι τη Βιέννη, μεταφράστηκε στα γερμανικά. Και κυκλοφορεί λοιπόν και η γερμανική της έκδοση, η Σαλάμ, η δρόμη της Σαλάμ. Την οποία δεν την έχεις εδώ στα γερμανικά. Εννοείται ότι την έχω στα γερμανικά και θα σας τη χαρίσω. Διάφερε λίγο να διαβάσω και δούμε στα γερμανικά. Περίμενα να την βρω που την έχω στα γερμανικά. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Ορίστε. Είναι ακριβώς αυτό. Να το λοιπόν. Λοιπόν, Σαλάμ, Αναστασία Ευσταθίου, Illustration Έλενα Λεωνή. Αν πεις ένα αυτό έτσι έτσι. Η Έλενα Λεωνή γεννήθηκε στο Αίγιο. Πριν τελειώσει ακόμα το Λύκειο, εισήχθη ως ταλέντο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου και πήρε το πτυχίο της από το τμήμα γλυπτικής. Δουλεύει επαγγελματικά ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων και μυθιστορημάτων σε συνεργασία με διάφορους εκδοτικούς οίκους. Εκδόσεις Γρηγόρη, Ιδίφωνο, Ακαδημία Παραμυθιού, Μύθαρος, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη και άλλα, καθώς επίσης ασχολείται επαγγελματικά με τον σχεδιασμό αφίσας. Φιλοτέχνησε την αφίσα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το 2014, ύστερα από διάκρισή της σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας. Το 2014 τοποθετήθηκε το πρώτο γλυπτό της από πέτρα σε δημόσιο χώρο, στα Ζαγοροχώρια της Υπήρου. Ασχολείται επαγγελματικά και με το θέατρο, τη μουσική και το τραγούδι. Έχει πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού από το Εθνικό Οδείο και δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Παίζει τσέλο και κέλτικη άρπα. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως μουσικός, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Είναι μέλος του γυναικείου σχήματος με τη Μαρίνα Σάτ, με σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα, Ρόδιο, Καλλιμάρμαρο, Μέγαρο Μουσικής, Τεχνόπολη και άλλα, και το εξωτερικό, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αυστραλία, Παρίσι, Νέα Ζηλανδία, καθώς και με ξεχωριστές συνεργασίες όπως αυτές του Γιώργου Νταλάρα, του Διονύση Σαββόπουλου, του Φίβου Δελβοριά, του Νίκου Κυπουργού και του Στάθη Ρογώση. Είναι μέλος στην ομάδα φωνητικών της Νατάσης Ποφίλιου, με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Τέλη του 2020 ερμήνευσε τα τραγούδια της παράστασης Κωστής Παλαμάς, «Οι Μούζες που αγάπησα», σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Βαλτινού. Έχει συμμετοχές σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και εμφανίσεις, Εθνικό Θέατρο, Μικρή Επίδαυρος και άλλα. Επίσης, έχει συνεργαστεί σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες της μουσικής και του θεάτρου, όπως Ελεονέρα Ζουγανέλη, Ηλίας Λογοθέτης, Κέλλη Σταμουλάκη, Θοδωρής Κοτονιάς, Μάρια Ζαχάρη, Εύα Κοταμανίδου, Βασίλης Λέκας, Έλλη Πασπαλά, Μάριζα Κόχ, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Χρόνης Αιδονίδης και άλλοι. Κοίτα, Μαρία, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Σελίδα 22, που είναι το αγαπημένο μου νούμερο, και η πρώτη λέξη λέει Μάριος. Εντάξει, Μάρια. Και λέει, ο πρωταγωνιστής είναι ο Μάριος. Ας δω. Μάριος Τίμι ist kaum zu hören. Es waren zwei Kinder. Sie warfen mit Steinen nach mir und verstecken sich im Wald. Ich habe sie nicht gesehen. Ach wo? Wo wegen hat sie nicht gesehen? Er schämt sich. Sie zu nennen, das Falkenmädchen und den Donnerjungen. Ich werde es Ihnen zeigen. Sie wollen nicht, meine Junge, dass ihr mit den Flüchtlingskindern spielt. Ein alter Mann schüttelt seinen Kopf. Er kann nicht glauben, was alles geschieht. Marius ist zu erschrocken. Er schafft es nicht, sich zu beruhigen. Er hat keine starken Schmerzen und zeigt auf seine Schulter. Psst. Sprich nicht, das wird schon wieder. Beruhigt ihn Bara.
Dann nimmt sie ihr Kopftuch ab und legt damit Marius eine Armbinde an, um seinen Arm ruhig zu stellen und seinen Schmerz zu lindern. Να πούμε σε πάρα πολύ γρήγορη μετάφραση ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Μάριος, έχει χτυπήσει και προφανώς η Σαλάμ. Όχι η Σαλάμ, προφανώς η Μπαρά. Η Μπαρά, η οποία κορίτσι. Είναι μία. Δηλαδή, ενώ ένα Ελληνόπουλο χτυπάει μέσα στον καταβλισμό και ενώ όλα τα άλλα παιδιά τον κοροϊδεύουν γιατί κάνει παρέα με ένα. Με προσφυγοπούλα και τον κοροϊδεύουν. Έρχεται η Μπαρά, η μάνα, βγάζει τη μαντήλα της, δένει το χέρι του Μάριου μέχρι να έρθουν οι γονείς του και έτσι λοιπόν αρχίζει να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε αυτή την. Η Σαλάμ ήταν η γατούλα η οποία ήταν μαζί με την Μπαρά και την Αμάρ. Πολύ μια έτσι όμορφη ιστορία η οποία έφυγε λοιπόν από την Ελλάδα, από το Αίγιο, γιατί η Αναστασία Ευσταθίου είναι από εδώ, από την Ακράτα, συγγραφέας. Έφυγε λοιπόν και έφτασε μέχρι τη μακρινή Αυστρία. Μεταφράστηκε στα γερμανικά, παρουσιάστηκε στην Βιέννη και όλα βλέπεις λοιπόν ότι πώς μπορούν και είναι μέσα στους στόχους μου αυτό. Επίσης νομίζω ότι η ελληνική συγγραφική ψυχή επειδή αγγίζει, έχει διαφορετική συναισθηματική διαπερατότητα, όταν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες υπάρχει άλλη αίσθηση. Υπάρχει άλλη αίσθηση. Άλλη γεύση και επίγευση. Ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε. Οι Έλληνες είναι οι συγγραφείς. Μάλλον οι Έλληνες είναι όλοι συγγραφείς. Δεν υπάρχει Έλληνας που μην γράφει ποίηση. Στη Γερμανία λέμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, ότι όλοι είμαστε ξένοι. Alle sind wir Ausländer. Είμαστε πολίτες του κόσμου και πρέπει να καταλάβουμε και πραγματικά να μην υπάρχει φιλετισμός, δηλαδή εξαγριωμένος ρατσισμός. Δεν υπάρχει λόγος, όλοι είμαστε αδέλφια. Ακριβώς. Και οφείλουμε να συμπορευόμαστε ελληνικά. Να συμπορευόμαστε και ο καθένας με τις δικές του, με τα δικά του χαρακτηριστικά, να προσπαθεί όχι να διαχωρίσει την διαχωριστεί από τους άλλους, αλλά ίσα ίσα να συνυπάρξει. Και το βιβλίο, τα βιβλία σήμερα, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο ασφαλώς στοχεύουν είναι σε αυτή την. Στην ωραία συνύπαρξη που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα. Ειρήνη, συνύπαρξη, συμπόρευση. Και υπάρχει και όλο το. Η νέα λέξη που έχει μπει πάρα πολύ είναι η συμπερίληψη. Ναι, συμπεριληπτικότητα. Η συμπεριληπτικότητα που είναι πλέον μια έννοια πάρα πολύ σημαντική στην διαδικασία. Και υπάρχει και μια πολύ όμορφη λέξη. Εμένα μου τη δίδαξε ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Η οποία λέγεται ωφελημότητα, ενώ κατά βάση τελειώνει. Το φι, η δύναμη που έχει το φι είναι σαν να φυσάς, ένα φλάουτο. Σαν να φυσάς πνοή, ζωής. Ναι. Και το μη, το οποίο είναι στιβαρό εκεί με τα ποδαράκια του, ξέρω εγώ, στις ακίωνες. Το κυρτό το έψιλον, σαν έτσι ένα μισοφέγγαρο. Τώρα μιλάω για το λάμπα και... Βέβαια, όχι, η λέξη, το ωφέλιμος είναι πολύ πραγματικά η ωφελημότητα. Είναι σημαντικό σε όλα τα πράγματα. Αν γίνεται κάτι, σε τι ωφελεί αυτό να γίνει. Αν λοιπόν έχεις στόχο, αυτό, όπως ο στόχος είναι αυτό που κάνεις να ωφελήσεις κάποιους. Δηλαδή αυτό που σου είπα και προηγουμένως, ότι εγώ εδώ έτσι θέλω να το βλέπω το χώρο μου, ότι μπορεί να ωφελήσω έστω και έναν άνθρωπο, είναι δύο ανθρώπους. Είναι κέρδος για την κοινωνία, άρα για ναι, όλους μας. Ακριβώς. Μία, βασικά, θα θέλαμε να στείλουμε και κάποια χαιρετίσματα στον κύριο Σάκη Παπαδημητρίου. Κάτι που θα ήθελες να πεις στον κύριο Σάκη στην κάμερα. Εγώ τι να πω στον Σάκη. Ο Σάκη είναι αυτός. Και λέει τις φλέβες σου, εντάξει. Θα ομολογήσω ότι ο Σάκης ήταν ο μεντοράς μου. Παρόλο που είμαστε μαζί πάνω από κοντά 40 χρόνια με τον Σάκη, από παιδιά. Παρόλα αυτά, ο Σάκης ήταν ο μεντοράς μου. Αυτός ήταν ο πρωτοπόρος στην τέχνη. Και αυτός που μας κατάφερε να μας παρασύρει όλους και εμένα και τα κορίτσια και έχω να πω ότι αυτή
παρόλο που η τέχνη γενικά είναι μια δύσκολο, ένα δύσκολο μονοπάτι, γιατί έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό, έχει πολλά συναισθηματικές ανατροπές και έχει τόση συγκίνηση, τόση χαρά σου προσφέρει, που εμείς είναι σαν να γνωριστήκαμε μόλις χθες με το Σάκη. Έρωτας, έτσι, αγάπη. Διαρκής έρωτας, αγάπη, σεβασμός, αλλοσυμπλήρωση των ενδιαφερόντων που έχει ο ένας τον άλλο. Και ο ένας είναι με τον άλλον, όχι... Αντισυμπληρωματική, όχι ανταγωνιστική. Έτσι. Και όλο αυτό, ό,τι κάνουμε, είτε είναι, το κάνω εγώ είτε το κάνει ο Σάκης, είναι δικό μας και του καθενός ξεχωριστά. Ναι, και είναι αυτό που είπες, είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση συμπόρευσης. Τελικά η ζωή είναι ταγκό, έτσι είναι και ακριβώς. Σχέση. Αυτό το να θαυμάζεις τον άλλον. Ασφαλώς. Και αυτό εγώ το νιώθω πάρα πολύ έντονα και το θεωρώ ένα... Πραγματικά συγκινούμαι που το λέω, ότι θαυμάζω πάρα πολύ το Σάκη, αλλά θαυμάζω πάρα πολύ και την Έλενα και την Άσπα. Υπάρχει ένας θαυμασμός και προς τα κορίτσια, όχι αυτού του γονέα προς το παιδί του, αλλά του σε αυτό. Τέχνη. Και όχι του δημιουργού. Του δημιουργού. Γιατί βλέποντας και τα παιδιά να είναι δημιουργοί πια. Δημιουργοί. Λέω πόσο και χθες που σου είπα προηγουμένως, συγκινήθηκα, που πήγαμε στα Καλάβρητα, σε ένα ορεινό χωριουδάκι, και είδα την κόρη μου σε ένα μικρό σχολείο. Να έχει κάνει τη μουσική ένα μάθημα απαραίτητο στα παιδιά, απαραίτητο, και να τη θαυμάζουν τα παιδιά και να την αγαπούν τόσο πολύ, και μεταφέραμε ένα μέρος της έκθεσης επάνω σε αυτά τα ορεινά χωριά. Αισθάνθηκα πραγματικά θαυμασμό για την Άσπα, θαυμασμό για το Σάκη που κάνει αυτό, θαυμασμό για την Έλενα όταν λαμβάνω μηνύματα, τι κάνει αυτό το παιδί, και λέω μόνο αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε δημιουργοί. Η δημιουργία είναι αυτή που σε κρατάει ζωντανό, η δημιουργία είναι αυτή που σε κρατάει, που σε κάνει ευτυχισμένο. Μαι. Οποιαδήποτε δημιουργία, να είσαι όμως δημιουργός, να μην είσαι μόνο καταναλωτής άλλων, να δημιουργείς. Σε οτιδήποτε. Όχι, και μια γλάστα να είναι μια δημιουργία. Μια... Ζωή, έτσι. Να λέμε τώρα. Στη δουλειά σου, δημιουργικότητα. Βεβαίως. Κύριε Σάκη Παπαδημητρίου, είναι σαν να είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και τον κύριο Πετρόπουλο που μέσα από το ΕΡΕΣΥ μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καταπληκτικούς ανθρώπους, γιατί ο καθένας έχει προσφέρει ένα επικοινωνιακό λιθαράκι σε όλο αυτό το ζωντανό ντοκιμαντέρ που κάνουμε τώρα, που χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι εδώ με τον Μάριο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα, Μάρια, και δεν θα το κόψεις το μοντάζ, γιατί είναι πολύ όμορφο να συνεργάζεται κάποιος μαζί σου. Και εγώ να ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τον Νίκο τον Πετρόπουλο, το φίλο τον Νίκο, που τον γνωρίζω γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Αίγιο, γνωρίσαμε εσάς. Πολύ σημαντικό. Αυτή η συνάντηση με ανθρώπους σημαντικούς για μένα, που η σημαντικότητα είναι μια άλλη ιστορία, σημαντικούς για μένα, είναι πολύ σπουδαίο το να γνωρίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους και να μπορείς να έχεις κοινά σημεία επικοινωνίας. Βεβαίως. Λοιπόν, μία αφιέρωση για να το βάλω όταν θα πάμε το καλό σπίτι μου στη βιβλιοθήκη. Ακριβώς. Με τα πολύτιμά μου. Και κάπως έτσι λέμε σαλάμα από το Αίγιο. Και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.